ανακοίνωση και τις ρητές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας να μην γράφονται απουσίες στους μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία και δεν μπορούν ούτε οι γονείς τους να τους μεταφέρουν στο σχολείο. Είχε αφήσει να νοηθεί ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ότι θα γίνει έλεγχος ότι όντως αυτοί οι μαθητές που απουσίασαν ήταν αυτοί που έχουν την κάρτα του λεωφορείου και χρησιμοποιούν το λεωφορείο, αφήνοντας να ρεθεί ότι ίσως όλο αυτό να τη χάνει και μιας εκμετάλλευσης από κάποιους μαθητές που ίσως να ήθελαν να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Γνώστης των δηλώσεων που έγιναν δημόσια στην εκπομπή του κ. Θεοφίλου, έγινε και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος της οποίας, ο κ. Κυριάκος Νικηφόρου, θέλησε να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή και φυσικά δίνουμε το λόγο σε όλες τις πλευρές. Κύριε Νικηφόρου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Ακούσατε τον κύριο Θεοφίλου στην εκπομπή μας, παρακαλώ. Άκουσα τον κύριο Θεοφίλου χτες. Θεωρώ ατυχή την δήλωση του κύριου Θεοφίλου, τον λιγότερο μου μπορώ να πω. Θα έπρεπε ο κύριος Θεοφίλου να δείξει, θεωρώ, περισσότερο σεβασμό στους γονείς παρά στη δηλώση τη οποία έκανε. Αναφέρεστε σε εκείνο που είπε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποιος γονιός για μια-δυο μέρες δεν μπορεί να κάνει κάτι για να πάρει το παιδί του στο σχολείο. Βεβαίως, διότι αν το παιδί γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Θεοφίλου ότι αν έρχεται από την Τσάδα ή από οποιοδήποτε άλλο σχολείο που είναι πιο απομακρυσμένο από την Πάφο, δεν είναι και εύκολο για τους γονιούς να αφήσουν τις δουλειές τους για να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται απεργία στην Πάφο και γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Θεοφίλου ότι σχολεία έκλεισαν ουσιαστικά στην Πάφο γιατί δεν υπήρχαν τρόπος να πάνε μαθητές στο σχολείο. Τι είναι ότι έκλεισαν? Έκλεισαν διότι δεν είχαν μαθητές. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι και την προηγούμενη φορά η τεχνική σχολή στην Πάφο ήταν με ελάχιστον αριθμό μαθητών και σήμερα να σας πω ότι η τεχνική σχολή στην Πάφο ουσιαστικά που παίρνει μαθητές από όλη την επαρχία της Πάφου έχει από τους 500 περίπου μαθητές γύρω στους 140. Λειτουργεί όμως. Ο λόγος είναι διότι οι υπόλοιποι που έρχονται με λεωφορεία, Κατερίνα, δεν είχαν τον τρόπο να πάνε. Δεν είναι εύκολο για τους γονείς να αφήσουν τις δουλειές τους και καθημερινά να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά τους και να τα φέρουν. Είναι το πρόβλημα και της παραλαβής, εννοείται. Δηλαδή, πείτε το πρωί, ένας γονιός πριν πάει στη δουλειά μπορεί να πάρει να μεταφέρει το μωρό σχολείο, αλλά δεν μπορεί να το παραλάβει μετά που σχολάνει. Είναι και τα δύο, σίγουρα. Είναι και τα δύο. Και θα πρέπει να σκεφτεί εδώ και η πολιτεία, εάν θέλει δημόσιες συγκοινωνίες ή αν δεν θέλει. Οι γονείς έγραψαν τα παιδιά τους στα σχολεία. Στην Πάφο υπάρχουν πολλά περιφερειακά σχολεία. Δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι και η ΕΜΠΑ, είναι και η Γεροσκήπου, όπου είναι σχολεία τα οποία παίρνουν από την επαρχία μαθητές. Αυτοί οι μαθητές πήγαν εκεί γιατί υπάρχουν συγκοινωνίες. Άρα, αν δεν υπάρχουν αυτές οι συγκοινωνίες, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εγώ απλά θέλω να βάλω ένα ερώτημα στον κύριο Θεοφίλου και σε όλους. Εάν συνεχιστούν οι απεργίες και αύριο με την έναρξη των Παγκυπρίων εξετάσεων, πώς θα μεταφέρουμε τους μαθητές και θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα στιγματίσουμε το μέλλον τους? Θα ζητήσετε κάποια συνάντηση με το Υπουργείο? Εντάξει, εγώ επικοινωνήσα με τον κύριο. Ο Υπουργός Παιδείας ουσιαστικά ο άνθρωπος και αυτός εξ όσων αντιλαμβάνομαι προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών για την επίλυση της διαφοράς. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Εκεί που έχουμε το πρόβλημα είναι ότι το Υπουργείο Μεταφορών δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, όχι μόνο στην Πάφο. Γιατί προχτές ήταν σήμερα είναι η Πάφο, προχτές ήταν τα Λεύκαρα. Υπάρχουν εναλλακτικές όμως, σας είπε ο Υπουργός Παιδείας ότι ψάχνει κάποιες εναλλακτικές, να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ενώ όσο συνεχίζεται η απεργία να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Εμείς προτείνουμε στο Υπουργείο να βρεθεί τρόπος να γίνουν σχολικές διαδρομές, να εξαιρεθούν ή να αγοραστούν υπηρεσίες για σχολικές διαδρομές από άλλους ιδιώτες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα παραμονής των Παγκυπρίων εξετάσεων, αλλά κυρίως την εβδομάδα των Παγκυπρίων εξετάσεων, και αν πάει το πρόβλημα για την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους μαθητές και τις εξετάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικηφόρου, για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ.